ή διαλέγοντας χαρακτήρες. Και εντός ολίγου θα ξεκινήσουν. Κάνουνε τα bans τους. Α, πρώτη φορά που όντως κάνουν bans. Ναι. Ποιος βαριέται, πολλές πίστες τώρα πλέον. Παλιά ήταν λιγότερες, τώρα έχουν βάλει και τις DLC. Εντάξει, δεν συμφέρει. Τρως 5 λεπτά να διαλέγεις πίστες. Αλλά τώρα, μιας και είμαστε στα winners, εμείς επιβάλλεται να υπάρχουν counter picks, να υπάρχει καλό παιχνίδι. Αρχίζουν λοιπόν, είπα ο Γκρενίτσα που ήταν το 99,9%. Τώρα δεν έχει lag το setup. Ευτυχώς. Τα δύο Pokémon λοιπόν, ένα Pokémon battle. Ένα legendary, ένα starter. Εντάξει, είναι starter στην τρίτη μορφή. Ήτανε μέτα το Γκρενίτσα για πολύ καιρό στα Pokémon. Ενώ το Mewtwo δεν ήταν ποτέ, ήταν στα Uber ξέρω εγώ και δεν το έπαιζε κανένα. Και ούτε καν έτσι το Mewtwo. Ενώ ο Γκρενίτσα είναι starter ξέρω εγώ και ήταν και αυτός Uber. Ναι, αλλά ας μην λέμε για Pokémon. Ναι, ας δούμε το... ας δούμε την αναμέτρηση των Pokémon στο Smash. Μέχρι στιγμής ο Greninja κρατάει πολύ καλά το neutral του, ούτε τον αφήνει να... ούτε να σετάρει. Καλά, εντάξει, το έχει παίξει εκατομμύριες φορές στο μάτσο. Ο... δεύτερος. Είχε στο 4 πάρα πολλούς Mewtwo. Στο 4 ήταν μετά ο Mewtwo, έτσι, ήταν το 5 ξέρω εγώ το 6. Τώρα δεν είναι πλέον, είναι ένας... μέτριος, ας πούμε, χαρακτήρας. Το 4 βέβαια, είναι αρκετά ίδιο το gameplay του Mewtwo, δεν έχει αλλάξει καθόλου τι κάνει. Είναι τα combo διαφορετικά, αλλά το τι κάνει είναι το ίδιο. Ήταν μέτα, δηλαδή πολύ καλοί παίκτες παίζανε Mewtwo τώρα. Απλά εδώ μου φαίνεται είναι πολύ πιο γρήγορο από το 4. Εντάξει, το stalling γενικά και το projector play είναι λίγο λιγότερο καλό από το 4, ας πούμε, που είχες πιο πολλές elite pressure. Τώρα, το Ultimate γενικά θεωρώ ευνοεί το Greninja. Αλλά ήταν Greninja main από πάντα ο Τζέστερος. Δεν έχει αλλάξει, δεν έχει αλλοθρησκήσει. Ω, και το Jablock! Πολύ ωραίο string από το... έχει και το πάθησμεν. Ωραίος! Ωραία του κλείνει το stock γρήγορα πριν αρχίσει να αιμορραγεί από το δικό του. Ο Γιάννης, άμα το παρατήρησε εξ' αντάμπλης, μπορεί να αρχίζει κρύος. Αλλά μετά ζεσταίνεται και ζεσταίνεται πολύ. Είναι σαν φούρνος. Επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνος. Αρχίζει κρύος, ξέρω εγώ, κάνει εκεί τα Shadow Ball του, κάνει απλά πράγματα και μετά ζεσταίνεται λίγο μικροκυμάτων και αρχίζει να κάνει φοβερά πράγματα με το Mewtwo. Και αυτός από την αρχή Mewtwo δεν έχει άλλο θρησκήσει. Ακόμα. Αλλά ο Τζέστερος και με τον Greninja ειδικά έχει πολύ καλό movement. Γενικά είναι πάντα εν κίνηση και πάντα σε, μπορεί να μην κάνει commit σε κάτι, αλλά σε κάνει threat, πάει μπροστά, πάει πίσω. Είναι μέσα στη μούρη. Είναι μέσα στη μούρη σου, ακριβώς. Ακόμα για να είναι αρκετά μακριά ώστε να μην το βαρέσεις. Τώρα... δεν είναι αρκετό ωραίο. Βέβαια για να... Δεν ξέρω καν τι... Νέρ του έκανε. Νέρ του έκανε λογικά, για να μην το σκότωσε. Ωραίο μπακέρι εκεί πέρα. Κλείνει το stock με 68, είναι αρκετά... κοντά στο να μπορεί να τον σκοτώσει, αλλά όχι ακόμα με οτιδήποτε. Πρέπει να κάνει κάτι φοβερά καλό, ξέρω εγώ, και μακρύ για να το πάρει kill. Δεύτερος, δηλαδή, εκτός από το timer πάνω δεξιά, έχει και το timer το εσωτερικό του. Αυτό κάνει όμως τώρα. Βάζει επιτυχώς το έχει κόψει είναι... τον αέρα. Αυτό που κάνει καλύτερα ο Τζέστερος και πάντα κάνει καλύτερο είναι ότι έχει φοβερή υπομονή σαν παίκτης. Να σου βάζει λίγο, μέχρι που η διαφορά σας είναι τόσο τεράστια που μπορεί να παίξει full aggro και να μην χάσει τίποτα, δεν έχει κανένα, ξέρω εγώ. Τώρα το έχει βάλει 65 από το stock του. Δεν θεωρώ ότι είναι αρκετά στο Mewtwo, γιατί εύκολα μπορεί με 3 κινήσεις να σου βάλει και αυτός 65. Κόμπο χαρακτήρες και βαρέει πολύ δυνατά. Τώρα το έχει κάνει 3 χτυπήματα, τα οποία ούτε καν συνδέονται το ένα με το άλλο και το έχει βάλει 35. Άλλη μία φορά να κάνει 3 χτυπηματάκια. Να, τώρα δηλαδή θα το φτάσει με 2 χτυπήματα 61. Έχουν ήδη σοφαρίσει, είναι στο neutral πίσω. Τον έχει έξω, εκεί που μπορεί να τον κάνει condition, να κάνει πράγματα που θέλει να κάνει. Το disable εκεί πέρα δεν συμφωνώ. Και για τους ωραίο, δύο. Αλλά ο Mewtwo μπορεί να γυρίσει ευτυχώς. Εκεί πέρα κάνει panic χωρίς κανένα λόγο. Και έτσι ο δεύτερος κλείνει το παιχνίδι. Ήταν έτοιμος βέβαια και να το είχε κάνει σωστά θα τον είχε πάρει. Ωραίο game από το...
έκανε αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ. Που έχασε λίγο το πάτημα του. Άφησε. Πάλι και αυτό το. Άλλωστε, αύξησε σταδιακά το πλέον. Και τελικά ήταν αρκετά μεγάλη για να. Αυτό είναι στο Smash, ότι δεν είναι απαραίτητο. Από παίχτης που παίζει, κάνει τα καλύτερα combo ή παίζει, κάνει το περισσότερο damage, δεν είναι απαραίτητα νικάει. Αυτός που νικάει consistently είναι ο πιο υπομονετικός. Αυτός που ξέρει το win condition του, δηλαδή. Ότι άμα περιμένω και του βάλω λίγο, όταν φτάσει στο 70 θα μπορώ να του σκοτώσω. Αλλαγή χρώματος από το Γιάννη. Είναι άσπρος Μιούτου τώρα. Πριν ήταν. Νέο μέτα. Πριν νομίζω ήταν μαύρος. Τώρα είναι. Τώρα. Α, αυτή η πίστα αρέσει πολύ στη Μιούτου. Και καθόλου θα λέγαμε. Αλλά νομίζω αρέσει στον. Πρώτη φορά βλέπουμε Κάλος. Κάλος είναι τεράστια πίστα με τεράστιο ταβάνι. Ο Γκρενίτσα σκοτώνει από πάνω. Και σκοτώνει και από αριστερά δεξιά κυρίως. Ο Μιούτου απ' την άλλη. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε αυτή για counter pick. Γιατί ο Μιούτου τα πιο εύκολα του kills είναι να σε πιάσει και να σε πετάξει πάνω. Όταν το ταβάνι είναι 3 χιλιόμετρα με αυτή τη Λαμία, δεν θα σε σκοτώσει νωρίς. Δεν ξέρω. Άμα και πρέπει να σε πετάξει στρατός. Ναι, είναι και βλέπεις πόσο μεγάλο είναι το ταβάνι σε σχέση με τις προηγούμενες πίστες. Δηλαδή δεν το συμφέρει. Δεν ξέρω γιατί διάλεξε αυτό το counter pick. Ωραία. Το κλείνει Chester's πολύ γρήγορα το στόχο. Πολύ μεγάλο πλέον. Ίσως πες και με το μυαλό του πλέον. Τώρα. Γιατί είναι ήδη ένα παιχνίδι πίσω. Είναι best of 3. Άλλο είναι Tiger Types αυτό το. Ναι, πραγματικά. Κοίτα τον. Πήγε να κάνει και το τζάμπιλο εκεί πέρα. Ήταν άκρος εξαιρετικός. Και ωραία κόμπος. Καλώνει κι άλλο το πλέον. Δεν τον αφήνει να κουνηθεί ούτε να σετάρει. Αυτό πρέπει να κάνει ο Γκρανίτσα. Και συνέχεια μέσα στη φάτσα του και δεν τον αφήνει καθόλου. Δεν έχει κάνει τίποτα. Ούτε σύλλη δεν μπορεί να κάνει. Κοίτα τον. Βλέπαμε στα double συνέχεια το μιούτ. Τα τζάρι σάντομπολ και τώρα. Τώρα δεν προλαβαίνει. Είναι για στυλ. Μπαίνει καταρχάς. Μπαίνει κακά στην πίστα. Είναι τριλταρισμένος. Ποτέ δεν πρέπει να κάνει teleport μέσα. Δηλαδή. Πολύ ωραίο forward. Τρία ολόκληρα στόκ μπροστά. Και φυσικά το καλό με τον Τσέστερο είναι ότι ακόμα και αν είναι τρία στόκ μπροστά, δεν παίζει πιο απρόσεκτα. Γιατί συνήθως, αν είσαι τρία στόκ μπροστά, παίζει λίγο ότι να είναι. Λες, εντάξει, τώρα τον έχω. Έχω ένα μαξιλάρι να πέσω άμα δεν πάω καλά σε αυτό το στόκ, αλλά πάντα παίζει προσεκτικά, κοίτα τον. Μέχρι και τώρα κάνει stall το match, του βάζει λίγο. Δεν κάνει commit στην ασπίδα του μέσα. Περιμένει και βάζει λίγο. Δεν θα απαιτείται ποτέ στην ασπίδα του, δεν πάει ποτέ κοντά του. Η ασπίδα γενικά, άμα χτυπήσει την ασπίδα, έχει κάποιο ending lag. Το οποίο μετά μπορεί να σε πιάσει ο άλλος ή να σου κάνει smash. Ωραία, κάπως ανταποδίδει ο Γιάννης. Ωραίο downer είναι και θανατηφόρο, ακόμα και είναι το ταβάνι είναι ψηλό. Παίρνει το πρώτο stock. Έχει γεμάτο shadow ball. Έχει όμως μεγάλο δρόμο μπροστά του, άμα θέλει να κρατήσει θέση στο side του bracket. Να γυρεύει λίγο τώρα. Αλλά ακόμα και με το shadow ball. Α, εντάξει. Ωραίο, καλό substitute! 2-0. Ο Τσέστερος παίρνει το winner semis σχετικά εύκολα, θα λέγει κανείς.